Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για όσους θα πάρουν σύνταξη σε 20 με 30 χρόνια. Από το 2027 μέχρι το 2030 θα γίνουν αναπροσαρμογές στα συνταξιοδοτικά χρόνια και θα προσθεθούν 1,5 έτος σε αυτούς που είναι να βγουν στη σύνταξη. Δηλαδή σε εμάς που είναι να βγούμε στα 20 με 30 χρόνια δεν θα πάρουμε ποτέ σύνταξη ή θα πάρουμε ψίχουλα. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να φτιάξουμε από μόνοι μας, να φροντίσουμε από τώρα, έτσι ώστε όταν θα φτάσουμε σε εκείνη την ηλικία να παίρνουμε ήδη μια σύνταξη από διάφορα εισοδήματα. Γιατί αν δεν βρούμε έναν τρόπο να βγάζουμε χρήματα ενώ όσο κοιμόμαστε, θα δουλεύουμε παιδιά μέχρι να πεθάνουμε. Δυστυχώς οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. Η συνταξιοδότηση τώρα με εισοδήματα από μερίσματα φαίνεται σαν μια πλάνη που απλά δεν είναι δυνατή, εκτός κι αν είστε ήδη πλούσιοι. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό μπορεί να γίνει εάν εφαρμόσετε τη σωστή στρατηγική και τηρήσετε την προσέγγιση αυτή για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ είναι δυστυχώς και το μεγάλο κόλπο. Πρέπει να κρατηθεί αυτό το πράγμα και να διατηρηθεί για πάρα πολλά χρόνια, κάτι που δεν έχουμε υπομονή να το κάνουμε. Σίγουρα θα έχετε δει πολλά βιντεάκια και θα έχετε διαβάσει πάρα πολλά άρθρα σχετικά με το να ζείτε από μερίσματα. Πανεύκολο. Βγείτε έξω λοιπόν και αγοράστε ένα σωρό μετοχές μερισμάτων υψηλής απόδοσης και στη συνέχεια απλώς καθίστε αναπαυτικά και μαζέψτε τις παχές επιταγές που σύντομα θα αρχίσουν να ρέουν στον τραπεζικό σας λογαριασμό από τα μερίσματα. Παραδεχτείτε το. Αυτό ακούγεται απλά υπέροχο αν θα μπορούσε να είναι αλήθεια, έτσι δεν είναι? Αλλά θα μπορούσε να είναι αλήθεια αν ακολουθούσες το πρόγραμμα. Εδώ κάθεσαι και σκέφτεσαι τώρα. Αν ήταν πολύ καλό αυτό το πράγμα και αληθινό, γιατί δεν το εκμεταλλεύονται όλοι αυτό το μεγάλο μυστικό πια προς όφελός τους? Θα πρέπει να είστε δύσπιστοι. Χρειάζεται πολλή δουλειά και λίγη τεχνογνωσία. Και ακόμα δεν υπάρχουν 100% εγγυήσεις. Η συνταξιοδότηση με εισόδημα από μερίσματα είναι εφικτή και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή οικοδόμηση πλούτου όταν γίνει σωστά και με την πάροδο του χρόνου. Είστε στους επενδυτές Παγκόσμιας Κλίμακας, ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό κανάλι, στο οποίο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Και σήμερα θα εξετάσουμε τι είναι τα μερίσματα, πώς λειτουργούν, πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται, θέματα που πρέπει να γνωρίζετε και να αποφεύγετε και μια στρατηγική που είναι ικανή να δημιουργήσει πραγματικό πλούτο, αλλά σε μακροπρόθεσμη βάση. Ο όρος μέρισμα είναι κάτι που ακούτε αρκετά στα χρηματοοικονομικά μέσα και στις αγορές, αλλά στην πραγματικότητα είναι παρεξηγημένος από πολλούς. Με απλά λόγια, ένα μέρισμα είναι μια πληρωμή από μια εταιρεία στους μετόχους με τη μορφή μετρητών ή μετοχών. Πολλές εταιρείες που πληρώνουν μερίσματα τα εκδίδουν σε σταθερή βάση, από μηνιαία που είναι πιο λίγα, ως τριμηνιαία που είναι τα πιο συνηθισμένα, εξαμηνιαία και ετήσια. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μπορεί επίσης να επιλέξει την έκδοση ειδικών μερισμάτων σε οποιαδήποτε στιγμή του έτους και για διαφόρους λόγους. Οι εταιρείες ανακοινώνουν μερίσματα μέσω των μέσων ενημέρωσης για να εξασφαλίσουν ότι η αγορά και οι μέτοχοι γνωρίζουν ότι έχει δηλωθεί μέρισμα και θα καταβληθεί στο εγγύς μέλλον. Ένα μέρισμα γενικά διανέμεται από τα κέρδη, όχι πάντα βέβαια, και προορίζεται να ανταμείψει τους πιστούς μετόχους που κατέχουν τις μετοχές της εταιρείας πριν από την επίσημη ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος για το μέρισμα. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταδείξει το γεγονός ότι μια εταιρεία θεωρεί τον εαυτό της ισχυρή όσον αφορά την οικονομική της θέση. Αλλά δυστυχώς, παιδιά, αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Πολλοί μέτοχοι, ειδικά εκείνοι που βρίσκονται στο στάδιο συσσόρευσης πριν από τη συνταξιοδότηση και εκείνοι που συνταξιοδοτούνται, προτιμούν να κατέχουν μετοχές μερισμάτων ακριβώς για να λαμβάνουν πληρωμές μερισμάτων που εκδίδονται από μια εταιρεία. Υπάρχουν ορισμένες τώρα βασικές ημερομηνίες και όροι που σχετίζονται με ένα εταιρικό μέρισμα που πρέπει να γνωρίζετε όταν εξετάζετε επενδυτικές στρατηγικές που ενσωματώνουν αυτά τα μοναδικά μέσα. Υπάρχει η ημερομηνία ανακοίνωσης. Αναφέρεται και ως ημερομηνία δήλωσης και είναι η ημερομηνία που το διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρείας ανακοινώνει το μέρισμα. Μετά έχουμε την ημερομηνία αποκοπής. Αυτή είναι η ημερομηνία κατά την οποία ένας επενδυτής πρέπει να κατέχει ήδη τη μετοχή για να λάβει πληρωμή μερίσματος για τις μετοχές του. Για να λάβετε τώρα εσείς αυτό το μέρισμα, πρέπει να είστε κάτοχος της μετοχής τουλάχιστον μια εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία αποκοπής. Εάν αγοράσετε τώρα μια μετοχή κατά ή μετά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, δεν δικαιούστε να λάβετε την πληρωμή. Η τιμή κατά την ημερομηνία αποκοπής κανονικά θα προσαρμόζεται προς τα κάτω και θα αντικατοπτρίζει ότι οι μετοχές που αγοράστηκαν εκείνη την ημερομηνία και μετά
θα είναι χωρίς την επερχόμενη πληρωμή μερίσματος. Μετά έχουμε την ημερομηνία εγγραφής. Αυτή είναι η ημερομηνία που έχει ορίσει η εταιρεία κατά την οποία πρέπει να είστε ήδη μέτοχος της μετοχής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους επενδυτές που είναι νέοι στην επένδυση μερισμάτων. Όσον αφορά τα μερίσματα, πρέπει να είστε κάτοχος μέχρι την ημερομηνία εγγραφής, η οποία ορίζεται μία εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής, προκειμένου να πληρείτε τις προϋποθέσεις για το τρέχον μέρισμα. Το κλειδί είναι να θυμάστε να αγοράζετε μετοχές, εάν δεν τις κατέχετε ήδη, μία ή περισσότερες ημέρες πριν από την ημερομηνία αποκοπής, διασφαλίζοντας ότι κατά ή πριν από την ημερομηνία εγγραφής είστε μέτοχος της μετοχής και θα πρέπει να καταβληθεί το επόμενο μέρισμα από την εταιρεία. Μετά έχουμε την ημερομηνία πληρωμής. Αυτή, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία εκδίδει πραγματικά είτε μετρητά είτε μετοχές στους λογαριασμούς των μετόχων. Μετά έχουμε την μερισματική απόδοση. Αυτό είναι ένας άρθιμος που δείχνει πόσο μέρισμα καταβάλει μια εταιρεία σε σχέση με την τιμή της μετοχής της. Η απόδοση αλλάζει καθημερινά ανάλογα με την τιμή της μετοχής. Μια φθήνουσα τιμή της μετοχής θα αυξήσει την απόδοση, ενώ το αντίστροφο θα ισχύσει όσον αφορά την απόδοση για μια εταιρεία της οποίας η τιμή της μετοχής αυξάνεται. Με αυτόν τον τρόπο, η απόδοση μπορεί να είναι παραπλανητική. Για τους επενδυτές που αναζητούν εισόδημα από μερίσματα στο συνταξιοδοτικό τους χαρτοφυλάκιο, το πραγματικό ποσό μερίσματος που καταβάλλεται αναμετοχή μαζί με τη σταθερότητα του μερίσματος που καταβάλλεται από την εταιρεία σε μεγαλύτερες περιόδους μπορεί και συχνά πρέπει να θεωρείται πιο σημαντικό κατά την αξιολόγηση. Οι δημόσιες εταιρείες λειτουργούν για να εξυπηρετήσουν μία ανάγκη ή έναν σκοπό, να αποκομίσουν κέρδη και να ανταμείψουν τους μετόχους τους. Όσο καλύτερα είναι σε θέση να εξυπηρετούν τους πελάτες τους, να λειτουργούν αποτελεσματικά και να αποκομίζουν κέρδη, τόσο καλύτερο μπορούν να ανταμείψουν τους μετόχους τους. Όσον αφορά την επιβράβευση των μετόχων τους, υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι που μπορούν να το κάνουν. Η πρώτη μέθοδος είναι η ανατίμηση κεφαλαίου. Όταν είναι νέες και συχνά για χρόνια μετά την είσοδο στο χρηματιστήριο, οι εταιρείες συμμετέχουν σε δραστηριότητες με σχέδιο να αναπτυχθούν και να γίνουν κερδοφόρες. Με την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας, η διοίκηση είναι σε θέση να αναπτύξει την οντότητα και να επηρεάσει το ευνοϊκό κλίμα των επενδυτών της αγοράς. Γεγονός είναι ότι η επίτευξη κερδοφορίας μπορεί να πάρει χρόνια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για νεότερες και λιγότερο όριμες εταιρείες, είτε είναι κερδοφόρες είτε όχι. Αυτές οι εταιρείες αναφέρονται ως μετοχές ανάπτυξης. Οι επενδυτές οδηγούνται κυρίως από την προοπτική αύξησης της τιμής των μετοχών τους, σε αξία δηλαδή, η οποία αναφέρεται και ως ανατίμηση κεφαλαίου. Πολλές εταιρείες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ακόμα και όταν επιτυγχάνουν κερδοφορία, αντί να πληρώνουν μερίσματα από τα κέρδη, επιλέγουν να διατηρούν αυτά τα κέρδη προκειμένου να αναπτυχθούν μέσα από διάφορες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν περισσότερο μερίδιο αγοράς, να εισάγουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες και να επιτύχουν μεγαλύτερη κερδοφορία στο πέρασμα του χρόνου. Αυτές τώρα οι δραστηριότητες και τα αυξημένα κέρδη τείνουν να επηρεάζουν θετικά το συναίσθημα για την εταιρεία, το οποίο με τη σειρά του αυξάνει την τιμή της μετοχής, ανταμείβοντας έτσι τους επενδυτές με αυξημένη ανατίμηση κεφαλαίου. Και η δεύτερη μέθοδος είναι τα μερίσματα. Πιο όριμες τώρα και κερδοφόρες εταιρείες τείνουν να επιστρέφουν κάποιο ποσό κερδών στους μετόχους με τη μορφή μερισμάτων. Αυτά είναι κυρίως μετρητά, αλλά οι πληρώμες μπορεί και να γίνουν σε μετοχές. Τα μερίσματα προορίζονται να ανταμείψουν τους επενδυτές για την πίστη τους και να τους επηρεάσουν να συνεχίσουν να διατηρούν τις μετοχές τους μακροπρόθεσμα. Τα μερίσματα καταβάλλονται σε καθορισμένη τιμή αναμετοχή. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι ένα μέρισμα 50 cents αναμετοχή που κατέχετε στο ελληνικό χρηματιστήριο, ας πούμε. Όταν πρόκειται τώρα για τη χρήση μερισμάτων ως μέρος ενός χαρτοφυλακίου και ενός συνολικού προγράμματος συνταξιοδότησης, όλα τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται, όπως είναι οι μετοχές, τα ομόλογα, τα κεφάλαια, τα ETF, οι μετοχές μερισμάτων, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εργαλεία και πρέπει να διατηρήσετε μια σωστή ισορροπία όταν πρόκειται για το συνδυασμό αυτών των μέσων με βάση τις ανάγκες, τους στόχους, την όρεξη για κινδύνους και την κατάστασή σας. Αν είστε επενδυτής που πλησιάζει στην συνταξιοδότηση, πρέπει να λάβετε υπόψη σας όλα τα προηγούμενα πολύ σοβαρά. Πρώτον, όταν εξετάζετε το ενδεχόμενο επένδυσης μερίσματος, πρέπει να σχεδιάσετε να παίξετε το μακροχρόνιο παιχνίδι. Τα μερίσματα, όπως είπαμε, είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Μια στρατηγική που ενσωματώνει μερίσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προσφέρει οπωσδήποτε εισόδημα από επενδύσεις που μπορεί ρεαλιστικά να πληρώσει εν μέρη ένα μεγάλο μέρος των λογαριασμών σας στην συνταξιοδότηση.
ήταν άσχημο αν μπορούσατε να παίρνετε 500 ευρώ το μήνα ή και 1000 ευρώ το μήνα επιπλέον μαζί με τη σύνταξή σας, θα ήσασταν άρχοντες. Επιπλέον, πρέπει να κάνετε την εργασία σας και να αποφύγετε απλώς να αναζητήσετε εταιρείες που πληρώνουν το υψηλότερο ποσό ή προσφέρουν υψηλές μερισματικές αποδόσεις, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές παγίδες. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αρχίσετε να αξιολογείτε είναι να κοιτάξετε την ιστορία τους, ειδικά όσον αφορά τα μερίσματά τους στο παρελθόν. Το ιστορικό της συνεχούς καταβολής μερίσματος και της αύξησης του μεγέθους του με την πάροδο του χρόνου είναι ένας πολύ καλός προγνωστικός δείκτης ότι η εταιρεία λειτουργεί αποτελεσματικά και μπορεί να είναι σε θέση να συνεχίσει την πολιτική της σταθερότητα και να πληρώνει όλο και μεγαλύτερα μερίσματα στο μέλλον. Υπάρχουν στην πραγματικότητα τρεις λίστες εταιριών που έχουν επιτύχει πρότυπα συνέπειας στην πληρωμή και την αύξηση του μεγέθους των μερισμάτων τους για μεγάλες περιόδους. Αλλά πάλι τίποτα δεν είναι σίγουρο. Οι δικαιούχοι μερίσματος είναι οι εταιρείες που έχουν πληρώσει αυξανόμενα μερίσματα σε 10 ή περισσότερα συνεχόμενα έτη. Μετά έχουμε τους Dividend Aristocrats, οι οποίες είναι εταιρείες που έχουν πληρώσει αυξανόμενα μερίσματα για τουλάχιστον 25 συναρτά έτη. Και μετά έχουμε τους Dividend Kings, οι οποίες είναι εταιρείες που έχουν πληρώσει αυξανόμενα μερίσματα για τουλάχιστον 50 συναρτά έτη. Ένα κοινό λάθος τώρα για τους επενδυτές που προσπαθούν να εφαρμόσουν στρατηγικές μερισμάτων στα συνταξιδοτικά τους χαρτοφυλάκια είναι να επικεντρωθούν σε υψηλές αποδόσεις ή πληρωμές υψηλών μερισμάτων. Όπως είπαμε και πριν, μια υψηλή απόδοση μπορεί συχνά να οφείλεται σε χαμηλή απόδοση της τιμής της μετοχής. Ενώ τώρα η μερισματική απόδοση μπορεί να φαίνεται δελεαστική, η υποαπόδοση στην τιμή της μετοχής μπορεί συχνά να αποδοθεί σε προβλήματα που βλέπει η αγορά στην εταιρεία και τις δραστηριότητές της. Επιπλέον, μια εταιρεία που πληρώνει υψηλό μέρισμα μπορεί να είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι ότι η οικονομική οντότητα αυτή αντιμετωπίζει πρόβλημα και ενδέχεται να μην είναι σε θέση να συνεχίσει να πληρώνει ένα ισχυρό μέλισμα στο μέλλον. Μερίσματα που έχουν απόδοση 7, 8, 9% και παραπάνω είναι σίγουρα εκεί έξω και υπάρχουν πάρα πολλές και μπορείς εύκολα να τις βρεις. Αλλά συχνά, όταν ψάξετε τη μετοχή αυτή, θα δείτε ότι δεν είναι συνεπή όσον αφορά την πληρωμή ή το επιτόκιο και πολλές φορές μπορεί να υστερούν στις αγορές σε όρους της απόδοσης των τιμών των μετοχών και της ανατίμησης του κεφαλαίου. Η συγκέντρωση τώρα του συνταξιδοτικού χαρτοφυλακίου σας με μερίσματα υψηλής ανάπτυξης είναι συχνά επικίνδυνη, περισσότερο από ό,τι πολλοί αντιλαμβάνονται. Μια τέτοια προσέγγιση είναι λιγότερο σταθερή και πιο απρόβλεπτη, αφήνοντάς σας αβέβαιους όσον αφορά τις μελλοντικές σας πληρωμές. Ένα άλλο τώρα συνηθισμένο λάθος είναι η αποτυχία να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός. Ενώ ένα σταθερό μέρισμα είναι πιο επιθυμητό από ένα μέρισμα που κυμαίνεται και δεν μπορεί να υπολογιστεί, ένα μέρισμα που δεν αυξάνεται θα δει τη σημερινή του αξία να διαβρώνεται με την πάροδο του χρόνου λόγω του πληθωρισμού, ακόμη και σε βραχυπρόθεσμες περιόδους. Αυτό τώρα μπορεί να επιδεινωθεί εάν τιμή της μετοχής δεν ανατιμηθεί σε αξία, μειώνοντας περαιτέρω την πραγματική απόδοση της συνολικής επένδυσης από την πρώτη σας αγορά. Όταν πρόκειται τώρα για μια στρατηγική εισοδήματος από μερίσματα για όσους θέλουν να αποταμιεύσουν για συνταξιοδότηση, πρέπει να προτιμήσετε την αυξανόμενη εισοδηματική στρατηγική. Αυτή η στρατηγική χρησιμοποιεί εταιρείες που έχουν επιδείξει ιστορικό συνεχούς πληρωμής και αύξησης των μερισμάτων τους για χρόνια ή και για δεκαετίες. Αυτές οι εταιρείες συχνά κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρήσουν αυτή τη σταθερότητα και την φήμη τους. Προσφέρουν επίσης μέτρια απόδοση με τον οποίο λειτουργούν με συνέπεια με κερδοφόρο τρόπο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής της μετοχής, παρέχοντας ανατίμηση κεφαλαίου που λειτουργεί προς όφελος των επενδυτών τους. Αυτά τα δύο στοιχεία τώρα, σε συνδυασμό με την πρακτική της επιστροφής όλων των εσόδων από μερίσματα στην εταιρεία, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χτίσετε πλούτο με την πάροδο του χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνετε τις συμμετοχές σας, γεγονός που οδηγεί σε περισσότερα κέρδη με τη μορφή πληρωμών μερισμάτων και αυξημένη ανατίμηση κεφαλαίου, και τα δύο με βάση το γεγονός ότι κατέχονται περισσότερες μετοχές. Όταν πρόκειται τώρα για αυτή τη στρατηγική ή για οποιαδήποτε άλλη στρατηγική σχετικά με τα μερίσματα, δεν πρέπει να συγκρίνετε την απόδοση του μερίσματός σας με αυτή της συνολικής αγοράς. Υπάρχουν συγκεκριμένοι σκοποί και εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος σε ένα συνταξιδοτικό πρόγραμμα. Οι σταθερές μετοχές μερισμάτων δεν συμβαδίζουν συχνά με τον δείκτη S&P 500 σε μια ανωδική αγορά. Τείνουν επίσης να μην πέφτουν τόσο πολύ κατά τη διάρκεια της πτώσης της αγοράς. Είναι συνήθως πιο σταθερά, λιγότερο ασταθή. Η επένδυση λοιπόν
μερισμάτων μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χτίσετε πλούτο με την πάροδο του χρόνου όταν γίνεται σωστά, αλλά απαιτεί αρκετή δουλειά και πολύ χρόνο. Δεν μπορείτε απλώς να αναζητάτε μετοχές υψηλής απόδοσης και να περιμένετε να χαλαρώνετε και να απολαμβάνετε αυτές τις παχυλές επιταγές κάθε τρίμηνο. Στην πραγματικότητα, το να καθίστε και να μην κάνετε τίποτα μπορεί να οδηγήσει σε αβεβαιότητα σχετικά με τη στρατηγική εισοδήματός σας. Ακόμα χειρότερα, αυτό μπορεί να αυξήσει τον συνολικό κίνδυνο συνταξιδοτικού χαρτοφυλακίου σας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά την κατανομή του χαρτοφυλακίου σας. Όπως με κάθε χαρτοφυλάκιο και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, πρέπει να διαφοροποιήσετε τις μετοχές σας μέσω της σωστής κατανομής. Το ίδιο ισχύει σίγουρα και με τις μετοχές μερισμάτων. Μπορεί να είναι εύκολο να καταλήξετε υπερβολικά συγκεντρωμένοι σε μια δεδομένη περιοχή ή τομέα με ένα σωρό μετοχές υψηλής συσχέτισης που σας αφήνουν εκτεθειμένους σε κίνδυνο διαφοροποίησης. Έχετε να κάνετε πολλή δουλειά. Για τους περισσότερους ανθρώπους, αυτό είναι πέρα τον χρόνο τους και την προσπάθεια που μπορούν να έχουν ή την απαραίτητη τεχνογνωσία. Υπό αυτό το πρίσμα, οφείλετε στον εαυτό σας να μιλήσετε με κάποιον που μπορεί να σας βοηθήσει, να εξετάσετε επιλογές και στρατηγικές που θα ταιριάζουν στις ανάγκες σας όσον αφορά το εισόδημα από μερίσματα για τη συνταξιοδότηση, καθώς και τις μοιριάδες σκέψεις και αποφάσεις που αφορούν τον συνταξιοδοτικό σας προγραμματισμό. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας βίντεο και μιλήσαμε για το πώς μπορεί κάποιος να πάρει μια δεύτερη σύνταξη μέσω μερισμάτων από διάφορες μετοχές. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, να είστε καλά, τα λέμε σύντομα με το νέο μας βιντεάκι.